Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχουν τα, οι παρασκηνιακές σκηνές γύρω από τον Ηρακλή και όχι μόνο γιατί ο Ηρακλής, μάλλον ο κόσμος του Ηρακλή και οι διοίκηση του ΓΣ κατάφεραν να συγκεντρώσουν το ποσό για το Μάρα και κράτησαν όρθια την ομάδα δεδομένου αν μέχρι την περασμένη Παρασκευή δεν συγκέντρωναν 220-230 θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα ο Ηρακλής θα διαλύονταν στην κυρολεξία. το κατάφεραν αυτό οι το οπαδοί του Ηρακλή που είναι σπάνιο φαινόμενο μέσα σε τρει μέρε. Ε, Όμω έχουμε και εξελίξει με τον κύριο Μονεβασιώτη, ο οποίο ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Θα μα τα πει όλα ο Μάκη Ιωαννίδη, που είναι μαζί μα εδώ στο στούντιο. Καλησπέρα, καλώ ήρθε. Καλησπέρα, λίγο. Ναι, η προηγούμενη Παρασκευή σίγουρα ήταν κοβική για τον Ηρακλή, γιατί από τη μια μεριά δόθηκε μια οριστική λύση σε αυτό το βραχνά με τον Μπόντγκαν Μάρα. Έκλεισε το θέμα, έφυγε αυτό ο κίνδυνο, ο οποίο ήταν πάνω από το κεφάλι του Ηρακλή και έφτανε μέχρι και την αποβολή του από το πρωτάθλημα και από την άλλη μεριά ε, ουσιαστικά ε, προχωράει για την επόμενη του μέρα που το βρίσκει πολύ άμεσα την επόμενη του μέρα καθότι είχε βρεθεί στη Θεσσαλονίκη όπως είχαμε πει και στην εκπομπή της Παρασκευής ο κύριος Παναγιώτης Μονεβασιώτης ε, γνωστός επί σειρά ετών ε, μετακινά με τα κοινά στον Απόλλωνα Σμύρνη στον Απόλλωνα Αθηνών όπως το γνωρίζαμε παλιότερα ε, συναντήθηκε με ανθρώπους που προέρχονται από την οικογένεια του Ηρακλή ε, με, ε, με με ανθρώπους που είναι κοντά στο γυμναστικό σύλλογο. Του αφουγκράστηκε, ζήτησε να μάθει κάποια άλλα πράγματα περισσότερο. Ε, φυσικά η αγωνία σε δύσκολε περιπτώσει είναι αν θα έρθει να αναλάβει την ομάδα αυτή είναι η επόμενη μέρα. Ψάχνουν, είναι κοινό μυστικό στην κόρη ψάχνουν πάντοτε ε, κάποιον για να ανεβάσει τον πύχη, να ανεβάσει και την ομάδα γενικότερα επίπεδο. Ε, και είναι, έχει τα προσόντα, αν θέλετε, και τα ηχέγγυα, ε, ε, και ακόμα, ακόμα και την τεχνογνωσία. Γιατί πέντε χρόνια στη Super League ήταν ο άνθρωπο για να μπορέσει να το πετύχει αυτό. Ε, για να συνεχίσουμε το συγκεκριμένο θέμα, φτάσαμε σε μια κατάσταση στην οποία πλέον φαίνεται, δεν θα έλεγα ακόμα τόσο έντονο το ενδιαφέρον, δεν είναι αρνητικό να το βάλουμε σε άλλο τίτλο, ο κύριος Μονεβασιώτης το να αναμειχθεί με τον Ηρακλή, αλλά για να συμβεί αυτό μπαίνουν κάποιες προϋποθέσεις, ε, τα βασικά τικ τα οποία μπορούμε να βάλουμε είναι ότι θέλει να υπάρχει μία συστράτευση και συμπόρευση από όλες τις πλευρές. Ε, αυτά τα οποία έπαθε στον Απόλλωνα Μήνης δεν θέλει να τα συναντήσει μπροστά του και προσπαθεί να είναι επιφυλακτικός με καθένα που τον προσεγγίζει γιατί θέλει να είναι απόλυτα σίγουρος ότι όλοι θα κινηθούν προς την ίδια πλευρά. Ε, θέλει να μάθει για το ύψος των χρεών των οποίων υπάρχουν από τις παλιότερες ΠΑΕ ε, κύριο του Αντώνη Ρέμου και σε συνέχεια του Θόδουρου Παπαδόπουλου του Σχορεμένου μαζί με το Σπύριο του Παπαθανασάκη. Και ε, τότε θα πάρθει και μια απόφαση για το αν θα μπει, πώ θα μπει, ε, αν. Ε, αναμειχθεί πάντα με αυτό το αν, ε, με τον Ηρακλή. Υπάρχει μια έτσι, φημολογία ότι ίσω να έγινε ή θα γίνει μια τηλεφωνική επικοινωνία, ή γνωριμία αν θέλετε, μεταξύ του κυρίου Ευγενίου ε, και του κυρίου Μωρέβασιό. Ε, ότι όλα αυτά δείχνουν ότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Μάλιστα. Άρα περιμένουμε τι εξελίξει. Αυτά επηρεάζουν φυσικά για την πρώτη ομάδα, γιατί μέχρι την περασμένη Παρασκευή οι παίχτε δεν ήταν σίγουροι ότι θα υπάρχουν, θα, θα, αν θα, υπάρχουν σαν ομάδα, έτσι. Ναι, αυτό ήταν λάθο επικοινωνιακά όλα αυτά τα οποία γίνανε, γιατί η ομάδα υπάρχει και να πουλήθηκε το πρόβλημα και συνεχίζει να υπάρχει. Δηλαδή το focus πρέπει να είναι καθαρά στον αγωνιστικό τομέα, όπω και τώρα θα πρέπει να είναι στη μεθαυριανή διαναμέτρηση στο Αλκαζάρ ή στο Αλαυσιερίνα, δεν θυμάμαι τώρα που παίζει η Λάρισα, ε, με τη Λάρισα, εν περιπτώσει. Ε, όπως και να το κάνουμε τρέχει ένα πρωτάθλημα ο Ρακλής πρέπει καταρχήν να αρχίσει να μαζεύει βαθμούς έχει δυο σοπαλές σε δυο αγώνες ε, καταλαβαίνω ότι υπάρχει προβληματισμός και ανησυχία από τους ποδοσφαιριστές αλλά αυτά συμβαίνουν σε κάθε ομάδα για διαφορετικούς λόγους άρα ε, νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να είναι το μυαλό τους ε, για να προχωρήσουν παρακάτω. Ε, ελπίζω να φανεί αυτό στα επόμενα παιχνίδια ε, δύσκολο με με, την, με τη Λάρισα στο Αλκαζάρ και την Κυριακ... Τετάρτη είναι αυτό το παιχνίδι. Και την Κυριακή ε, υπάρχει το παιχνίδι με τον Πάο Β. Θεωρητικά ορίστηκε. Σαλ... Ξανά είναι εδώ, ναι. Όχι. Ναι. Α, δεν θα γίνει εδώ. Ορίστηκε στο Καφτατζόγλιο. Ναι. Αλλά στο Καφτατζόγλιο, αν δεν ξαχθεί εδώ, θα γίνει και κλεισμένο το θηρόν. Ναι. Ε, υπάρχει μια πρόσφατη τοποθέτηση του κυρίου Ευγενίου το οποίο λέει ότι αν και εφόσον ξεφαλήσουμε άδεια από το... στο γήπεδο τη Τρίγλια, η ομάδα να πάνε αγωνιστεί εκεί. Στην Τρίγλια. Και επειδή υπάρχει και η δήλωση του κυρίου ε, Βρούτσι. Άλλο του. Ε, του υπουργού ότι μέσα στο πρώτο εξάμεινο του 24 θα ολοκληρωθούν όλε οι εργασίε ναι, ναι. με Σωστά. αυτό το εκατομμύριο το οποίο μπαίνει στο καφτατζόγλιο. Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά μέχρι το τέλο τη σεζόν ο Ερακλή δεν θα μπορέσει να πατήσει καφτατζόγλιο με κόσμο και κλεισμένο των θυρών, ίσω και αν και εφόσον. Άρα θα παίζει την τρίλια. Αυτό άφησε να ανοιχθεί σήμερα ο κ. Στάουτο Ευγενείου. Γιατί Μάλιστα. δεν μπορούν να βρουν άλλο γήπεδο όπω μεταφέρουν. Ωραία, μα έδωσε όλε τι πληροφορίε ο Μάξι Ιωαννίδη για τον Ερακλή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.